Γεια σας και πάλι από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. Στο σημερινό παράδειγμα, στο σημερινό βίντεο, θα μιλήσουμε και θα εξηγήσουμε κάπως σύντομα, είναι η αλήθεια, κάποιους υπολογισμούς που κάνουμε σε σχέση με τα ποσοστά και με τις ποσοστιαίες μεταβολές. Τέτοιοι υπολογισμοί, κυρίες και κύριοι, και τέτοιες αναπαραστάσεις δεδομένων είναι πάρα πολύ συχνές σε οικονομικού τύπου δεδομένα. Όλοι μας νομίζω ότι ακόμα και από την καθημερινή μας ζωή έχουμε συνηθίσει να ακούμε πράγματα όπως για παράδειγμα είναι το ποσοστό του πληθωρισμού, το ποσοστό του χρέους τώρα πρόσφατα, το ποσοστό της ανεργίας, το ποσοστό της απασχόλησης, ποσοστά αύξησης και μείωσης σε τιμές προϊόντων, ποσοστά ΦΠΑ για παράδειγμα και ούτω καθεξής. Αυτοί οι υπολογισμοί γενικά θεωρούνται και πιστεύω ότι είναι σε όλους σας πάρα πολύ γνώριμοι και απλοί. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω παρά από βασικές γνώσεις δημοτικού για να υπολογίσει κανείς σωστά τέτοια πράγματα και, και να αναλύσει ποσοστά. Το μόνο που θα εξηγήσουμε σε αυτό το βίντεο είναι κάποιους τρόπους με τους οποίους κάνουμε αυτή την εργασία σε λογιστικά φύλλα όπως είναι το Excel ή το Calc και θα προσπαθήσουμε να επεξηγήσουμε κατά κάποιο τρόπο πιθανές πηγές λαθών και παρανοήσεων. Για τους σκοπούς αυτού του μαθήματος θα χρησιμοποιήσουμε ένα απλό παράδειγμα από την υποτιθέμενη καθημερινή ζωή που έχουμε όλοι μας, την έκπτωση γύρω από ένα προϊόν το οποίο πωλείται με αρχική τιμή, όπως γράφει εδώ, 50 ευρώ. Θα θεωρήσουμε δηλαδή ότι υπάρχει ένα προϊόν στο οποίο υπάρχει η τιμή του, η αρχική είναι 50 ευρώ. Αυτό το προϊόν μας προσφέρεται με έκπτωση 15 ευρώ, δηλαδή μειώνεται η τιμή του κατά 15 ευρώ σαν τελική τιμή πώλησης. Οπότε μπορούμε να πούμε ότι το προϊόν αυτό μας δίνεται με έκπτωση 30%. Μπορούμε επίσης να πούμε ότι η τελική τιμή του προϊόντος μετά την έκπτωση κατά 30% ή τη μείωση της τιμής του κατά 15 ευρώ είναι 35 ευρώ τώρα πια. Ή μπορούμε να πούμε επίσης, όπως εδώ λέει το σημείο νούμερο 5, ότι το προϊόν μας δίνεται στο 70% της αρχικής τιμής. Ότι το ποσοστό επί της αρχικής τιμής για την τελική τιμή πώλησης δηλαδή είναι το 70%. Από τα 5 αυτά μεγέθη έχετε υπόψη σας ότι αν ξέρουμε τα 2 μπορούμε να υπολογίσουμε τα υπόλοιπα 3. Οποιαδήποτε από τα 2 και αν ξέρουμε από τα 5 μπορούμε να υπολογίσουμε τα υπόλοιπα 3 μεγέθη πάντοτε. 2-3 παραδείγματα πάνω σε αυτό το αντικείμενο κυρίες και κύριοι και σε αυτού του τύπου τους υπολογισμούς θα δούμε σε λίγο εδώ στο Calc ή στο Excel αν θέλετε. Θα ξεκινήσουμε όμως με μια υπενθύμηση γύρω από την αναπαράσταση του ποσοστού. Να σας θυμίσω ότι γενικά στους υπολογισμούς και στα λογιστικά φύλλα, πιο συγκεκριμένα, μπορούμε να αναπαραστήσουμε ένα ποσοστό, το ποσοστό είτε ως κλάσμα και ως μέρος της μονάδας του 1, είτε ως μέρος του 100. Για παράδειγμα, αυτό εδώ στην καθημερινή μας ζωή είναι το ίδιο πράγμα. Λέμε δηλαδή ότι η έκπτωση, για παράδειγμα, είναι 30%, και αυτό μπορούμε να το γράψουμε είτε σαν 0,3, άρα σαν μέρος της μονάδος, είτε σαν 30, επομένως σαν μέρος του 100. Όπως καταλαβαίνετε, το 0,3 σαν μέρος της μονάδος και σαν μέρος του 100 είναι πολύ διαφορετικά πράγματα. Προσέξτε επίσης κυρίες και κύριοι ότι στα λογιστικά φύλλα, τέτοιες αναπαραστάσεις όπως είναι εδώ στο 0,3, μπορούμε να τις εισάγουμε είτε απευθείας σαν 0,3, είτε ίσαν ίσον 0,3, που σημαίνει ότι το ίσον εδώ είναι κάτι το περιττό, απλά θέλω να σας υπενθυμίσω ότι μετά το ίσον μπορούμε να δώσουμε μια παράσταση, έναν τύπο δηλαδή στο Excel, στο Calc, και αυτός ο τύπος μπορεί να μην έχει συγκεκριμένες τιμές όπως εδώ, μπορεί να έχει αναφορές άλλων κελιών, του Β1, Β2, Β3, οποιοδήποτε αναφορά κελιού. Τέλος, αυτό εδώ μπορεί να εισαχθεί σαν 30%, σαν 0,3 αν θέλετε, αν δώσουμε το 30, και στη συνέχεια τον τελεστή του ποσοστού. Σας υπενθυμίζω και πάλι, τελεστής του ποσοστού σημαίνει ότι σε αυτή τη συγκεκριμένη περίπτωση θα κάνει μια διαίρεση με το 100, επομένως ο αριθμός που τελικά θα εισαχθεί θα είναι το 0,3. Προσέξτε το και πάλι, έχει εισαχθεί έτσι, αλλά αυτό που βλέπουμε και αυτό το οποίο έχουμε στα χέρια μας δεν είναι το 0,3, το 30, αλλά είναι το 0,3. Αντίθετα υπάρχουν περιπτώσεις όπου θέλουμε να εισάγουμε συγκεκριμένα τον αριθμό 30 ως μέρος του 100 δηλαδή, οπότε θα πρέπει να γράψουμε εδώ το ίσον 30 ή κάτι τέτοιο. Γενικά είμαι από αυτούς που προτιμούν αυτόν τον τρόπο γραφής της στήλης α,
να εισάγει δηλαδή το ποσοστό σαν κλάσμα και σαν μέρος της μονάδος και όχι σαν μέρος του 100. Υπάρχουν βασικές συνέπειες, κυρίες και κύριοι, και προσέξτε λίγο το εξής. Αν κάνουμε κάποια αλγεβρική πράξη, δηλαδή εισάγουμε για παράδειγμα τον ένα τύπο που εμπεριέχει το α3 ή αν θέλετε το 0,3 σε μια αλγεβρική παράσταση, για παράδειγμα πολλαπλασιασμό με τη μονάδα, σε αυτήν εδώ την περίπτωση το αποτέλεσμα, όπως νομίζω φαντάζεστε όλοι, θα είναι το 0,3. Αντίθετα εδώ, το αποτέλεσμα δεν είναι το 0,3, αλλά είναι το 30. Ο πολλαπλασιασμός βέβαια με τη μονάδα δίνει ένα προφανές αποτέλεσμα σε όλους μας. Θέλω να σας το... Εκεί που θέλω να πάω την κουβέντα είναι το εξής απλό γεγονός. Ότι ανάλογα με το πώς χρησιμοποιούμε το ποσοστό, σαν κλάσμα της μονάδος ή σαν κλάσμα του 100, μπορεί να μας δώσει διαφορετικό αποτέλεσμα. Προφανώς, αν θέλουμε να πάμε στην μονάδα, θα πρέπει εδώ να το διαιρέσουμε με το 100, κάτι που δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ. Για παράδειγμα, προσέξτε λίγο κάτι, αν θέλουμε να μάθουμε πώς είναι η έκπτωση με 30% για ένα προϊόν που έχει τιμή 50 ευρώ, είναι πολύ εύκολο να φανταστούμε ότι μπορούμε να κάνουμε αυτόν τον πολλαπλασιασμό, δηλαδή, συγγνώμη λίγο, αυτόν εδώ, σαν 50 δηλαδή επί α3, που είναι το ποσοστό καταγεγραμμένο, να πάρουμε το 15, κάτι που βέβαια εδώ, σε αυτήν εδώ την περίπτωση, όπως βλέπετε, θα δώσει άλλο πράγμα. Είναι άλλο πράγμα να πολλαπλασιάζει κανείς το 50 με το 0,3 και άλλο πράγμα να το πολλαπλασιάζει με το 30. Και στις δύο περιπτώσεις λέμε ότι η έκπτωση είναι 30%, μόνο που εδώ, για να πάρουμε το σωστό αποτέλεσμα, θα πρέπει να κάνουμε αυτή τη διαίρεση, το 100 με λίγα λόγια, κάτι που δεν χρειάζεται να κάνουμε εδώ. Εδώ δεν υπάρχει καμία διαίρεση, εδώ υπάρχει όμως μια διαίρεση, κυρίες και κύριοι, και αυτό είναι με το 100. Τέλος, προσέξτε λίγο ότι είναι πολύ συνηθισμένη η κατάσταση σε λογιστικά φύλλα όπως είναι το Calc ή το Microsoft Excel να απεικονίζουμε τα ποσοστά σαν αριθμούς από το 0 έως το 100, παρόλο που είναι σαν αριθμοί από το 0 μέχρι το 1. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να καλέσουμε τη μορφοποίηση, όπως εδώ για παράδειγμα, και να μορφοποιήσουμε το κελί α3 έτσι όπως το έχουμε γραμμένο σε αυτό το λογιστικό φύλλο με το σύμβολο του ποσοστού, να αλλάξουμε τη μορφοποίησή του. Προσέξτε, αυτό που αλλάζει δεν είναι η τιμή του. Η τιμή του συνεχίζει να είναι 0,3 όπως δείχνουν οι υπολογισμοί στα κελιά α5 και α7. Αυτό που αλλάζει είναι η εμφάνισή του. Είτε το δείτε έτσι, είτε το δείτε έτσι, ο αριθμός που υπάρχει στο κελί α3 είναι το 0,3. Εδώ μας εμφανίζεται σαν αριθμός όχι ακριβώς όπως είναι. Εδώ μορφοποιείται με διαφορετικό τρόπο έτσι ώστε να μας εμφανιστεί σαν πολλαπλασιασμένος με το 100, ενώ στην πραγματικότητα δεν είναι πολλαπλασιασμένος με το 100. Κάτι επιπλέον, μπορείτε να τροποποιήσετε το πλήθος των δεκαδικών ψηφίων που παίρνετε εδώ από εδώ, είτε να τα αυξήσετε είτε αν θέλετε να τα μειώσετε, ορίστε δηλαδή το πλήθος των δεκαδικών στοιχείων με τα οποία εμφανίζεται το ποσοστό. Κατά προεπιλογή αυτά τα σημεία είναι 2, δηλαδή είμαστε συνηθισμένοι όλοι στην καθημερινή μας ζωή να χρησιμοποιούμε ποσοστά τα οποία έχουν 2 δεκαδικά ψηφία. Αυτό όμως πολλές φορές μπορεί να απαλληφθεί να χρησιμοποιήσουμε μόνο έναν ή και κανέναν αν αυτό κάτι δεν χρειάζεται. Η προσοχή που πρέπει να δώσετε είναι ότι αυτό το κουμπί ή αν θέλετε η μορφοποίηση κελιών την οποία μπορείτε να καθορίσετε από εδώ, να ανοίξετε δηλαδή εδώ και να γράψετε το ποσοστό, δεν αλλάζει το περιεχόμενο του κελιού, αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο εμφανίζεται το κελί. Αυτούς τους δύο τρόπους γενικά θα χρησιμοποιήσουμε, κυρίες και κύριοι, στη συνέχεια για να εργαστούμε με ποσοστά. Κατά προεπιλογή, κατά τεκμήριο, συγγνώμη, σας λέω ότι γενικά οι περισσότεροι υπολογισμοί που θα συναντήσετε σε λογιστικά φύλλα και κυρίως αυτοί που θα κάνουμε μαζί έχουν αυτόν τον τρόπο, χρησιμοποιούν δηλαδή ως μέρος της μονάδας για να εκφράσουν το ποσοστό, και ο λόγος είναι πάρα πολύ απλός, για να αποφύγουμε επιπλέον και άσκοπες πολλαπλασιασμούς και διαιρέσεις με το 100. Δεν χρειάζονται. Δεν χρειάζεται να κάνει κανείς κάτι τέτοιο. Αν χρειαστεί να εμφανίσει ένα ποσοστό σαν μέρος του 100, μπορεί πολύ απλά να το κάνει με τη μορφοποίηση, χωρίς να χρειαστεί να επέμβει συγκεκριμένα στην αλλαγή της τιμής του κελιού, να το δώσει δηλαδή, να το εισάγει σαν 30. Το ποσοστό είναι προτιμότερο να εισαχθεί σαν 0,3 και να μορφοποιηθεί στη συνέχεια σαν 30%. Αυτό βέβαια είναι μια προσωπική έτσι, προσέγγιση στα πράγματα. Μπορείτε να την ακολουθήσετε, μπορείτε και όχι, αρκεί κάθε συγκεκριμένη φορά που εργάζεστε με λογιστικά φύλλα να γνωρίζετε τι κάνετε και πώς το κάνετε και ούτω καθεξής. Γιατί αυτά, όπως βλέπετε, έχουν συνέπειες στις πράξεις, όπως θα δούμε σε λίγο.
Ας ξεκινήσουμε. Το πρώτο παράδειγμα που θα δούμε υπολογισμών αυτών των ποσοτήτων έχει τα εξής δεδομένα. Έχει την αρχική τιμή και το ποσό της έκπτωσης. Όπως σας έλεγα και στην αρχή αυτού του βίντεο, έχουμε πει ότι αν ξέρουμε δύο από τις πέντε ποσότητες εδώ, μπορούμε να υπολογίσουμε τις υπόλοιπες. Αυτό και θα προσπαθήσουμε να κάνουμε. Μεταβείτε εδώ στο φύλλο case 1, στην πρώτη περίπτωση δηλαδή. Παρατηρήστε ότι με έντονα γράμματα εδώ είναι τα δεδομένα του προβλήματος, δηλαδή η αρχική τιμή και το ποσό της έκπτωσης. Με λίγα λόγια, είμαστε νοητικά σε ένα κατάστημα, ξέρουμε, βλέπουμε μία τιμή πάνω που γράφει 50 ευρώ και κάποιος μας λέει, το γράφει κάποια διαφήμιση κτλ, ότι αυτό το προϊόν έχει έκπτωση 15 ευρώ. Το ερώτημα είναι τώρα το εξής, πώς είναι η έκπτωσή του σε ποσοστό? Για να υπολογίσουμε την έκπτωση λοιπόν δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά τη διαίρεση β2 δια β1, δηλαδή 15 δια 50 με λίγα λόγια, και να πάρουμε σαν αποτέλεσμα βέβαια τι, το 0,3. 15 δια 30 κάνει 0,3. Αυτό εδώ το κελί β3 μπορείτε αν θέλετε να το μορφοποιήσετε σε μορφή ποσοστού, έτσι ώστε να το διαβάζετε πιο εύκολα σαν 30% και όχι σαν 0,3. Επομένως κάπως νοητικά και με το μυαλό πρέπει να φτιάξουμε τη λέξη 30%, αν θέλετε το αφήνετε έτσι. Μπορείτε επίσης, κυρίες και κύριοι, να πάρετε τον αριθμό 30 στα χέρια σας σαν ποσοστό, εάν εδώ χρησιμοποιήσετε τον τελεστή του ποσοστού στις πράξεις, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, ή αν πιο συγκεκριμένα, εδώ για παράδειγμα, σε αυτόν εδώ το κελί, στο T3, πολλαπλασιάστε με το 100. Θέλω να σας πω ότι και αυτός εδώ ο τύπος και αυτός εδώ κάνουν ακριβώς την ίδια δουλειά, πολλαπλασιάζουν με το 100, επομένως, όπως ακριβώς κάνει δηλαδή ο τελεστής του ποσοστού, το κελί C2 ισούται με το κελί D3, το κελί συγγνώμη C3 ισούται σε τιμίες με το κελί D3, όχι όμως με αυτό εδώ. Αυτό φαίνεται 30, αλλά στην πραγματικότητα είναι 0,3. Αυτό με την έννοια ότι αν χρειαστεί στη συνέχεια να χρησιμοποιήσετε αυτό το ποσοστό σε παρακάτω υπολογισμούς, να έχετε υπόψη σας τι ακριβώς πρέπει να κάνετε και αν χρειάζεται ή δεν χρειάζεται να διαιρέσετε με το 100. Η τελική τιμή νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλές επεξηγήσεις, για να μια αφαίρεση είναι, να αφαιρέσουμε δηλαδή το ποσό της έκπτωσης από την αρχική τιμή για να πάρουμε την τελική τιμή. Και ανάλογα με αυτό που είπαμε πριν με το ποσοστό της έκπτωσης, μπορούμε να βρούμε και το ποσοστό επί της αρχικής τιμής. Με λίγα λόγια, η τελική τιμή πώς μπορεί να εκφραστεί σαν ποσοστό σε σχέση με την αρχική τιμή. Εδώ πριν κάνουμε την διαίρεση θα πρέπει να κάνουμε την αφαίρεση. Με λίγα λόγια, να χρησιμοποιήσουμε την τελική τιμή δια αρχική. Η τελική τιμή μπορεί να βρεθεί εδώ με τη διαφορά β1-β2, και μπορείτε είτε συγκεκριμένα να χρησιμοποιήσετε αυτή την παράσταση ή να βάλετε αναφορά κελιού στο β4, στο β4 κελί, αν το έχετε ήδη υπολογίσει, αλλιώς αφήστε το έτσι. Αυτό εδώ δεν είναι τίποτα άλλο παρά ένας υπολογισμός ποσοστού. Όπως έχουμε πει, το ποσοστό μπορεί να, οι πράξεις που γίνονται με ποσοστά μπορούν να μεταβούν από την κλίμακα 01 στην κλίμακα 0100 με τον τελεστή του ποσοστού, το επί 100 δηλαδή, ή αν συγκεκριμένα κάνετε την πράξη του πολλαπλασιασμού. Φεύγοντας από αυτό το παράδειγμα, μάλλον κλείνοντας αυτό το παράδειγμα, να σας υπενθυμίσω μονάχα, στο δούμε εδώ που είναι πιο απλό, εδώ συγγνώμη, εδώ βλέπετε τον τύπο β2 δια β1 επί 100. Τέτοιοι τύποι, κυρίες και κύριοι, οι οποίοι περιέχουν σειρά πράξεων όπως είναι διαιρέσεις και πολλαπλασιασμοί, έχετε υπόψη σας ότι γίνονται με κάποια σειρά και η αρχιτεκτονική μας λέει ότι, αν θέλετε, ο τρόπος με τον οποίο δουλεύουν οι υπολογιστές ακολουθούν τον τρόπο από αριστερά προς τα δεξιά. Με λίγα λόγια, σε μια τέτοια παράσταση όπου έχουμε διαίρεση και πολλαπλασιασμό, θα γίνει αυτό που είναι πρώτα αριστερά και μετά αυτό που είναι δεξιά. Δηλαδή πρώτα η διαίρεση και μετά ο πολλαπλασιασμός. Για να αποφύγετε πιθανές παρανοήσεις και λάθη, το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να συμπληρώσετε αυτόν τον τύπο με παρενθέσεις, έτσι ώστε, παρόλο που εδώ είναι περιττό, δηλαδή ξέρουμε ότι θα γίνει πρώτη η διαίρεση κτλ, όλοι γνωρίζουμε ότι με τη χρήση των παρενθέσεων επιβάλλουμε μια κάποια ορισμένη σειρά με την οποία γίνονται οι πράξεις. Αυτό μας βοηθάει να ελέγχουμε καλύτερα την ορθότητα των πράξεων όταν οι τύποι πια γίνονται αρκετά πολύπλοκοι από αυτό που είναι τώρα. Αν ωστόσο αισθάνεστε έτσι άνετοι με τους υπολογισμούς σας, μπορείτε βέβαια
να παραλείψετε αυτό το ζευγάρι παρανθέσεων, δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται 100%. Πάμε στο δεύτερο παράδειγμα. Στο δεύτερο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε τώρα πια όχι την αρχική τιμή και το ποσό της έκπτωσης, αλλά την αρχική τιμή και την τελική τιμή. Είμαστε για παράδειγμα σε ένα κατάστημα, βλέπουμε μια τιμή ενός προϊόντος 50 ευρώ και ο πολιτής μας λέει ότι κοιτάξτε να δείτε κάτι, θα σας το αφήσω 35 ευρώ αν τελικά το αγοράσετε. Τι μπορούμε να πούμε τώρα για τις υπόλοιπες ποσότητες? Πώς υπολογίζουμε για παράδειγμα το ποσοστό της έκπτωσης, το ποσοστό επί της τελικής, το ποσό της έκπτωσης και ούτω καθεξής? Εδώ θα μεταβούμε στο φύλλο case 2, στο δεύτερο παράδειγμα δηλαδή. Βλέπετε τώρα ότι με τα έντονα γράμματα έχουμε έτσι επισημάνει τα δεδομένα του προβλήματος και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε τα υπόλοιπα σαν απάντηση. Το ποσό της έκπτωσης και εδώ είναι, νομίζω αστείο να το λέμε ξανά, δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια αφαίρεση ανάμεσα στα δύο κελιά, β1-β4 στο συγκεκριμένο παράδειγμα. Το ποσοστό της έκπτωσης μπορεί να υπολογιστεί σαν κλάσμα της μονάδος, σαν δηλαδή αριθμός που ορίζεται σε σχέση με τη μονάδα, χρησιμοποιώντας τη διαφορά β1-β4 δια β1. Β1-β4, σας θυμίζω, αυτό που είναι αυτό που είδαμε πριν, το ποσό της έκπτωσης. Με λίγα λόγια, ποσοστό της έκπτωσης είναι έκπτωση δια αρχική τιμή, κατά τα γνωστά. Το αποτέλεσμα αυτό εδώ μπορεί να μορφοποιηθεί σαν ποσοστό από εδώ, να το βλέπουμε δηλαδή σαν 30, ενώ στην πραγματικότητα ο αριθμός είναι 0,3, όπως θέλετε, ή να υπολογιστεί με αυτόν τον τρόπο εδώ, με τον τελεστή του ποσοστού, όπως πολλές φορές έχουμε δει και στο παρελθόν, όπου γίνεται ο πολλαπλασιασμός με το 100, ή να το δούμε εδώ σαν συγκεκριμένα με το 100. Νομίζω ότι εδώ μας διέφυγε λίγο, μισό λεπτάκι. Να το έχουμε έτσι, δηλαδή είτε με λίγα λόγια με αυτόν τον τρόπο, είτε με αυτόν εδώ τον τρόπο. Αυτή εδώ η πράξη μπορεί επίσης να γίνει εξίσου καλά αν εδώ χρησιμοποιήσετε και το επί 100. Αν το γράψετε έτσι, δηλαδή μπορείτε σε πολλές περιπτώσεις να το δείτε και έτσι, όπου πολλαπλασιάζουμε το νούμερο, κάποιο νούμερο με το 100 και μετά διαιρούμε με την αρχική τιμή. Προφανώς το αποτέλεσμα είναι ίδιο, να μην ανατρέχουμε πάλι στις ιδιότητες του πολλαπλασιασμού και της διαίρεσης, γνωστά πράγματα πιστεύω. Επίσης, κυρίες και κύριοι, αν χρειάζεται να υπολογίσουμε, συγγνώμη, το ποσοστό επί της αρχικής τιμής, εφόσον έχουμε τώρα την τελική τιμή, δεν χρειάζεται να κάνουμε τίποτα άλλο παρά μία διαίρεση, β4 δια β1 είναι το αποτέλεσμα. Εδώ το αποτέλεσμα θα μας δοθεί σαν μέρος της μονάδος και αν θέλουμε μπορούμε και αυτό να το δούμε σε μορφή ποσοστού. Μπορούμε επίσης να χρησιμοποιήσουμε αυτόν τον τύπο αν θέλουμε να έχουμε το νούμερο, τον αριθμό στην κλίμακα που αντιστοιχεί στο 0% και όχι στην κλίμακα που αντιστοιχεί στο 0,1, χρησιμοποιώντας είτε τον τελεστή του ποσοστού, είτε κυρίες και κύριοι όπως βλέπουμε εδώ, αυτό που είχαμε κάνει και πριν δηλαδή, να χρησιμοποιήσουμε τον πολλαπλασιασμό συγκεκριμένα με το 100. Σας υπενθυμίζω ότι αυτά τα δύο κελιά είναι ίσα μεταξύ τους όσον αφορά την τιμή τους. Οι τιμές εδώ είναι επίσης ίσες μεταξύ τους. Αυτές οι δύο τιμές όμως δεν είναι ίσες μεταξύ τους. Εδώ φαίνεται ότι ο αριθμός είναι 70, στην πραγματικότητα όμως είναι το 0,7, όπως το βλέπουμε και εδώ να είναι το 0,3. Απλά είναι τα πράγματα. Αν έχετε κάποιες απορίες, δοκιμάστε και μόνοι σας ή πάρετε ένα άλλο παράδειγμα που σας έχει τύχει έτσι πρόσφατα στην καθημερινή σας ζωή και προσπαθήστε να επαναλάβετε αυτούς τους υπολογισμούς. Πάμε στο τρίτο παράδειγμα. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, στο τρίτο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, έχουμε πάλι την αρχική τιμή του προϊόντος στα 50 ευρώ, έχουμε όμως τώρα πια σαν δεδομένο το ποσοστό της έκπτωσης, το οποίο έχει εισαχθεί και έχει σημασία αυτό που σας λέω, σαν 30%. Έχετε υπόψη σας ότι μπορεί για παράδειγμα να βλέπουμε όλοι μας μια πινακίδα σε ένα κατάστημα που να γράφει 30%, αλλά πώς θα εισαχθεί αυτό το νούμερο σε ένα λογιστικό φύλλο? Είμαστε εδώ στο παράδειγμα 3. Δεδομένα μας λοιπόν είναι τα 50 ευρώ και όπως βλέπετε εδώ δεδομένο είναι το 0,3, σαν κλάσμα δηλαδή της μονάδος. Αυτό σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι έχουμε εισάγει τα δεδομένα, αυτό που σας έλεγα πριν, με αυτόν τον τρόπο. Με αυτόν τον τρόπο, όπως βλέπετε εδώ,
το αποτέλεσμα θα γίνει 0,3, θα γίνει ο αριθμός 0,3. Μπορείτε στη συνέχεια, αν θέλετε, να το μορφοποιήσετε να φαίνεται σαν 30%, να έχετε δηλαδή την εμφάνιση του ποσοστού σε, ας πούμε, σαν αριθμό από το 0 μέχρι το 100. Αλλά όταν εδώ γράφουμε σε ένα λογιστικό φύλλο 30%, αυτό που στην ουσία μένει στο κελί είναι ο αριθμός 0,3. Τα υπόλοιπα, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι απλά και εύκολα για όλους μας και για όλους εσάς πιο συγκεκριμένα. Β1 επί Β3, όπως βλέπετε, θα μας δώσει το αποτέλεσμα του ποσού της έκδοσης. 50 επί 0,3 κάνει 15, επομένως το κέρδος μας θα είναι 15 ευρώ. Η τελική τιμή τώρα πια είναι το Β1 επί 1 μείον Β3, δηλαδή 1 μείον το ποσοστό της αύξησης. Το ποσοστό της έκδοσης, συγγνώμη. Λοιπόν, για να πάρουμε την τελική τιμή που είναι τα 35 ευρώ. Και στη συνέχεια εδώ μπορούμε να υπολογίσουμε το ποσοστό επί της αρχικής τιμής, το οποίο δεν είναι τίποτα άλλο παρά 1 μείον το 0,3 που είναι το 0,7. Προσέξτε λίγο, και σε αυτή την περίπτωση το ποσοστό εδώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να μορφοποιηθεί, συγγνώμη, σαν ποσοστό με αυτόν εδώ τον τρόπο. Υπενθυμίζω και πάλι τη μορφοποίηση των κελιών. Μπορούμε να το δώσουμε είτε σαν αριθμό, σαν 0,7 δηλαδή, είτε σαν ποσοστό, και από εδώ, αν θέλετε, μπορούμε να ρυθμίσουμε επιπλέον και την εμφάνισή του με ή χωρίς δεκαδικά ψηφία. Να φαίνεται σαν 70%, ή να αυξήσουμε τα δεκαδικά ψηφία, ή να τα μειώσουμε, ή όπως θέλετε εσείς. Ας το αφήσουμε και αυτό με 2, αν θέλετε, συγκεκριμένα. Προσέξτε λοιπόν, ξαναυπενθυμίζω σε αυτό το παράδειγμα, όταν εισάγουμε ποσοστά με αυτόν τον τρόπο εδώ, συγγνώμη λίγο, κάνουμε λάθος στο πληκτρολόγιο, ο αριθμός ο οποίος τελικά θα εισαχθεί στο κελί Β3 είναι το 0,3. Το 30 που βλέπετε εκεί δηλαδή θα διερθεί με το 100. Είναι το ίδιο πράγμα σαν αριθμός με το να το γράψετε έτσι. Είτε το γράψετε ίσον 30%, είτε το γράψετε έτσι, σαν τιμή που θα εισαχθεί στο κελί θα είναι το ίδιο πράγμα, θα είναι το ίδιο νούμερο. Ας αφήσουμε λοιπόν αυτό εδώ, μάλλον ας το αφήσουμε έτσι, σαν 30% χωρίς τα δεκαδικά του ψηφία, και ας αλλάξουμε και αυτό εδώ, και νομίζω ότι είναι καιρός να πάμε λίγο παρακάτω στο τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα. Το τέταρτο και τελευταίο παράδειγμα, κυρίες και κύριοι, έχει σαν δεδομένα την αρχική τιμή 50 ευρώ και το ποσοστό επί της τελικής τιμής, το οποίο τώρα πια το εισάγουμε όχι σαν αριθμό στην κλίμακα 0,1, αλλά στην κλίμακα 0,100, απευθείας με το 70. Κάποιος δηλαδή, για παράδειγμα ένας πολιτής, μας λέει ότι αυτό το προϊόν μπορώ να στο αφήσω στο 70%. Όσο κάνει θα πληρώσει το 70% της αξίας του. Πώς μπορούμε να υπολογίσουμε τις υπόλοιπες ποσότητες? Είμαστε εδώ στο παράδειγμα νούμερο 4, δεδομένα τώρα πια είναι η αρχική τιμή το 50 και το ποσοστό επί της αρχικής τιμής, κυρίες και κύριοι, το οποίο, προσέξτε λίγο, έχει δοθεί ακριβώς σαν 70, δηλαδή με λίγα λόγια στην κλίμακα 0%. Αυτό εδώ θα αλλάξει λίγο τους υπολογισμούς μας, γιατί χρειάζεται, όπως καταλαβαίνετε, να κάνουμε τις διαιρέσεις με το 100. Για παράδειγμα, το ποσό της έκπτωσης μπορεί να υπολογιστεί με αυτόν εδώ τον τρόπο, το Β1 επί Β5 δια 100 τώρα πια, δεν μπορούμε να τα αφήσουμε χωρίς τη διαίρεση, γιατί αλλιώς θα πάρουμε κάποιο λαθασμένο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, τον δούμε εδώ, Β1 επί Β5 μας κάνει 3.500 ευρώ, δεν μπορεί κάτι το οποίο στοιχίζει 50 ευρώ να έχει έκπτωση 3.500. Προσοχή λοιπόν στις διαιρέσεις τώρα πια. Και αυτός είναι ο λόγος που σας έλεγα ότι γενικά προτιμούμε να χρησιμοποιούμε τα ποσοστά στα λογιστικά φύλλα σαν, με αναφορά στο 0,1 παρά με αναφορά στο 0,100. Το ποσοστό της έκδοσης, κυρίες και κύριοι, τώρα πια για να υπολογιστεί θα πρέπει να είναι το 1 μείον Β5 δια 100, δηλαδή να διαιρέσουμε το ποσοστό της αρχικής τιμής με το 100, διαφορετικά πάλι θα πάρουμε κάποιο λάθος. Και είναι το 0,3. Αυτό το 0,3 μπορείτε, αν θέλετε, να το μορφοποιήσετε στο ποσοστό, ή διαφορετικά βέβαια μπορείτε να το υπολογίσετε σαν 100 μείον 70. Να χρησιμοποιήσουμε δηλαδή και αυτόν τον τύπο. Και αυτός ο τύπος είναι σωστός, με την παραδοχή ότι το αποτέλεσμα που θα πάρουμε είναι στην περιοχή, έχει αναφορά το 0,100 και όχι αναφορά το 0,1. Προσέξτε, αυτό το κελί εδώ έχει νόημα να το μορφοποιήσουμε σαν ποσοστό. Αυτό το κελί δεν έχει νόημα να το μορφοποιήσουμε σαν ποσοστό.
Αν εδώ πιέσετε το κουμπί του ποσοστό, όπως θα δείτε, θα πάμε στο 3000%. Τα ποσοστά πάντα υπολογίζονται σε σχέση με τη μονάδα. Επομένως, εάν εδώ κάνουμε το 30 σαν ποσοστό να φαίνεται, το 30 είναι, όπως καταλαβαίνετε, 30 φορές μεγαλύτερο της μονάδας. Επομένως, 3000 φορές θα εμφανιστεί το αποτέλεσμα. Όσες φορές δηλαδή είναι μεγαλύτερο το 3000 από το 100. Θα έχει δύο επιπλέον 10-10 ψηφία. Αντί να φαίνεται 30, θα φαίνεται σαν 3000. Προσοχή σε αυτό εδώ. Όταν κάνουμε υπολογισμούς χρησιμοποιώντας επακριβώς τα ποσοστά σαν νούμερα 0-100, θα πρέπει να ξέρουμε και τι ακριβώς κάνουμε. Η τελική τιμή, κυρίες και κύριοι, ο τελευταίος υπολογισμός που βλέπετε, δεν είναι τίποτα άλλο παρά β1 επί β5 δια 100. Με λίγα λόγια, αυτό το 70% που υποτίθεται μας είπε ο πολιτής, το πολλαπλασιάζουμε με την αρχική τιμή και διαιρούμε με το 100, έτσι ώστε να βγάλουμε σαν συμπέρασμα, σαν αποτέλεσμα το 35 ευρώ. Αυτός ο υπολογισμός, όπως καταλαβαίνετε, μπορούσε να βγει ακόμα πιο εύκολα, χωρίς δηλαδή να εμπλέξουμε τους υπολογισμούς με τη διαίρεση με το 100, αν απλά εδώ χρησιμοποιούσαμε αυτό εδώ επί το 0,7. Όπα, συγγνώμη λίγο. Δεν είχαμε εισάγει δηλαδή εδώ το νούμερο του ποσοστού επί της αρχικής σαν 70, αλλά το είχαμε εισάγει σαν 0,7, σαν 70% δηλαδή. Και έτσι τα πράγματα θα είναι πιο εύκολα, χωρίς να χρειάζεται κάποια επιπλέον διαίρεση. Κλείνω με αυτό το βίντεο λέγοντας, κυρίες και κύριοι, κάτι πάρα πολύ απλό το οποίο πρέπει να γνωρίζουμε όλοι μας στην καθημερινή μας ζωή, ότι όταν λέμε 70% δεν εννοούμε τον αριθμό 70, εννοούμε τον αριθμό 0,7. Όταν λέμε 30% δεν εννοούμε τον αριθμό 30, εννοούμε τον αριθμό 0,3. Και όλα τα άλλα πιστεύω θα είναι εύκολα για όλους. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Καλές εκπτώσεις σε όλους σας.